Λίγο πετάω σε λίγο. Να ευχαριστήσω τον κύριο Ρουμελιώτη για την παρουσία του καταρχήν, για τα όσα μας είπε. Και χαίρομαι πάρα πολύ που τα είπε σε αυτή την επιτροπή και έχει τη δυνατότητα ο ελληνικός λαός να ακούσει από τα δικά του χείλη τι έχει συμβεί μέχρι στιγμής όσον αφορά το χρέος και την πορεία του σε αυτή την πορεία των 5 χρόνων που η χώρα περνάει τόσο δύσκολα. Οι στιγμές είναι δραματικές. Βάλτε το μικρόφωνο πιο κοντά για να ακούγεστε καλά. Ναι, ναι. Οι στιγμές είναι δραματικές για τη χώρα και μετά τη χθεσινή αποχώρηση και όλες από τις συζητήσεις, πραγματικά κανείς απορεί ποια είναι η σκοπιμότητα για να πιέζει αυτή τη στιγμή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αλλά και η εταίροι μας για τόσο σκληρά μέτρα, μια χώρα η οποία πια δεν αντέχει, πολίτες οι οποίοι έχουν φτάσει στα όρια της εξαθλίωσης. Είναι πραγματικά τρομερά αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Κύριε Μελιώτη, θα ήθελα να μου πείτε, ακριβώς επειδή στο τέλος του μήνα πρέπει να πληρώσει η χώρα μας κάποια χρήματα και να υποθέσουμε, χωρίς αυτό να συμβαίνει, να υποθέσουμε ότι δεν έχει να τα πληρώσει. Δεν θέλω να μου πείτε τι νομικά εργαλεία έχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τι μέτρα μπορεί να λάβει άμεσα με δεδομένο το γεγονός ότι υπάρχει μια δανειακή σύμβαση μεταξύ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ελλάδας που είναι διμέρειες. Αυτή είναι η μία ερώτηση. Και η δεύτερη είναι ότι η Ελλάδα είναι μέλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, απολαμβάνει, αν θέλετε, σαν εταίρος δανειολήπτης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ταμείο κάποιων ειδικών προνομίων όσον αφορά αυτή τη διαδικασία. Αυτά και σας ευχαριστώ και αν μπορούσατε, επειδή πρέπει να φύγω, θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ. Με βάση το καταστατικό, καταρχάς να ευχαριστήσω την κυρία Σακοράφα για τις 2-3 ερωτήσεις που έκανα. Με βάση το καταστατικό ταμείο, η αποπληρωμή των δανείων που έχει εκχωρήσει σε μια χώρα πρέπει να γίνεται κατά προτεραιότητα σε σχέση με άλλους πιστωτές. Δηλαδή, εάν οι πιστωτές σήμερα είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι Ευρωπαίοι εταίροι, το Ταμείο πρέπει να έχει προτεραιότητα στην επιστροφή των δανείων του σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Αυτό είναι μια καταστατική διάταξη του Ταμείου, την οποία έχουν αποδεχτεί όλα τα μέλη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, συμπεριλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, εάν δεν πληρωθεί μία δόση, θα καταγραφεί ως υπάρχει δυνατότητα με βάση μια σχετικά πρόσφατη απόφαση, δηλαδή της δεκαετίας του 70 απόφαση, να καθυστερήσει μια χώρα να την αποπληρώσει για 30 μέρες. Πέρα από τις 30 μέρες, βασικά κρίνεται ότι η χώρα πλέον είναι σε αδυναμία αποπληρωμής του δανείου και αυτό μπορεί ενδεχομένως να θεωρηθεί ως ένα πιστωτικό γεγονός με κάποιες σοβαρές συνέπειες που μπορεί αυτό να έχει κυρίως σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση της χώρας και των ελληνικών τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εάν έχει προνόμια, η Ελλάδα έχει τα προνόμια που έχουν όλες οι άλλες χώρες. Δηλαδή μπορεί να δανειωθούνται με βάση κάποιους όρους αιρεσιμότητας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τίποτα άλλο. Εδώ που βρισκόμαστε, εγώ προσωπικά και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, πιστεύω ότι δεν ωφελεί απολύτως κανέναν και κυρίως τους Ευρωπαίους εταίρους να μην βρεθεί ένα ολοκληρωμένο πακέτο, συμφωνία που θα περιλαμβάνει τόσο την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού και ενδεχομένως του χρηματοδοτικού κενού μέχρι το 2016, και μία αναδιάθρωση χρέους, την οποία υποχρέωση έχουν αναλάβει οι Ευρωπαίοι εταίροι από τον Νοέμβριο του 2012. Αυτά πάνε πακέτο. Γιατί εάν, παραδείγματος χάρη, δεν γίνει τώρα η αναδιάθρωση, θα είναι τελείως διαφορετικές και μεγαλύτερες, θα έλεγα, οι χρηματοδοτικές ανάγκες που απαιτούνται και επομένως τα δημοσιονομικά μέτρα που πρέπει να πάρει η Ελλάδα και επομένως η κάλυψη των δανειακών αναγκών για την αποπληρωμή του χρέους της Ελλάδας το 2015 και το 2016. Εάν ελαφρυνθεί το χρέος,
Η Ελλάδα δεν θα έχει μεγάλο χρηματοδοτικό κενό για το 2015 και το 2016. Θα μπορεί να απαιτήσει ένα μικρότερο πρωτογενές πλεόνασμα για να αποπληρώσει τα δάνειά της τα προηγούμενα. Επομένως, επειδή θα ελαφρυνθούν, θα ελαφρυνθεί από τα δάνεια αυτά και θα είναι τελείως διαφορετικό το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν συμμετέχουν στη διαπραγμάτευση, αντιλαμβάνομαι ότι οι Ευρωπαίοι και πάλι δεν θέλουν να συζητήσουν αυτό το θέμα, το οποίο θέτει το Ταμείο για μία ακόμα φορά και λέει ξεκάθαρα ότι εγώ δεν μπορώ να προχωρήσω σε εκταμείευση οποιασδήποτε δόσης ή έναρξη Ελλάδα σε ένα καινούριο πρόγραμμα, εάν οι Ευρωπαίοι δεν αναλάβουν την ευθύνη τους να διευθετήσουν το χρέος και να το καταστήσουν βιώσιμο. Αυτή είναι η καταστατική διάταξη. Δεν μπορεί το Ταμείο να θέλει τυφλή και να αγνοήσει αυτή την καταστατική διάταξη. Πολύ περισσότερο που έκανε το λάθος το Μάιο του 2010. Να αγνοήσει αυτή την καταστατική διάταξη και μάλιστα τροποποιώντας το καταστατικό. Άρα θα έλεγα ότι μια λογική συμφωνία θα περιείχε την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού με μέτρα ισοδύναμα και όχι με αυτά τα οποία ζητούν οι εταίροι μας. Δηλαδή, η μειώση κυρίων συντάξεων και επικουρικών συντάξεων. Οι συντάξεις γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι έχουν μειωθεί κατά 30-40% τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Πόσο άλλο να αντέξει ο Έλληνας συνταξιούχος? Υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα, υπάρχει. Υπάρχει όμως και στην Ιταλία και στη Γαλλία και στην Ισπανία. Θα πρέπει να δούμε στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθερότητας της Ευρώπης πώς λύνεται αυτό το δημογραφικό πρόβλημα και πώς αντιμετωπίζεται ενδεχομένως το έλλειμμα των συνταξιοδοτικών ταμείων σε μεσοπρόθεσμη, μακροπρόθεσμη βάση. Το να λες εδώ και τώρα, και δυστυχώς το Ταμείο πιέζει προς αυτήν την κατεύθυνση, ότι έχετε ενδεχομένως πρόβλημα στο συνταξιοδοτικό, γιατί το ποσοστό των συντάξεων στο ΑΕΠ είναι 16% και πρέπει να μειωθεί κατά 2 μονάδες. Τα επόμενα 2 χρόνια, αυτή είναι μια αντιπαραγωγική συζήτηση, γιατί υπάρχουν άλλοι τρόποι κάλυψης των ελλειμμάτων αυτών. Θα μπορούσαν να υπάρχουν ανταποδοτικοί πόροι, τους οποίους αυτή τη στιγμή, από ό,τι γνωρίζω, το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης συζητάει τέτοιου είδους λύσεις. Έχει ανατεθεί και μια μελέτη σχετική σε κάποιους αξιόλογους οικονομολόγους που έχουν καταθέσει και στην Επιτροπή για τα Μνημόνια. Και επομένως νομίζω ότι αυτό το θέμα μπορεί να συζητηθεί αργότερα, ολοκληρωμένα και όχι να αντιμετωπιστεί έτσι μονοσήμαντα και μονομερώς με μειώσεις, παραπέρα μειώσεις της κύριες συντάξης. Το άλλο θέμα σχετικά με τα εργασιακά, εκεί πιστεύω ότι έχουν απόλυτο άδικο οι εταίροι που επιμένουν σε περισσότερη, θα έλεγα, ευελιξία στην αγορά εργασίας. Κοιτάξτε, ήμουνα προχθές σε ένα συνέδριο που έκανε το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και είχε καλέσει ξένους ομιλητές και εμπειρογνώμονες. Εγώ άκουσα 2 ξένους. Ο ένας μάλιστα είναι οικονομολόγος του Ινστιτούτου Μπρουγγέλ που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Δαβράς, ο οποίος είπε με συγκριτικά στοιχεία και επιστημονικά τεκμηριωμένα ότι η Ελλάδα βρίσκεται από άποψη ευελιξίας αγοράς εργασίας στο ίδιο επίπεδο σήμερα που βρίσκεται και η Γερμανία. Άρα το να επιμένουν οι ξένοι για παραπέρα απελευθέρωση της αγοράς εργασίας δεν έχει νόημα. Όταν μάλιστα το 25% της αγοράς εργασίας είναι άνεργοι και άλλο ένα τόσο ποσοστό είναι απασχολούμενοι στη μαύρη αγορά. Δηλαδή ένα 50%... των εργαζομένων ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δεν αμείβεται. Και δεν αμείβεται. Ή αμείβεται με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν είναι ούτε τεχνοκρατικά δεν μπορεί να στηριχθούν. Ούτε τεχνοκρατικά. Το δεύτερο που άκουσα στο συνέδριο αυτό από έναν καθηγητή του Κολούμπια στη Νέα Υόρκη είναι ότι στον τομέα των μεταρρυθμίσεων η Ελλάδα πάει για παράδειγμα καλύτερα από την Πορτογαλία, πάλι με την παρουσίαση στατιστικών στοιχείων και συγκριτικών στατιστικών. Άρα υπάρχουν κάποιοι μύθοι οι οποίοι πρέπει να καταρρεύσουν και θα καταρρεύσουν μόνο επιστημονικά και με τεκμηρίωση θα έλεγα από επιστήμονες όπως συμμετέχουν στην επιτροπή σας. Τώρα, εάν δεν... Το πρόβλημα μας ποιο είναι? Είναι ότι πρέπει να γίνει τώρα η αναδιάρθρωση. Μαζί με τα μέτρα για την χρηματοδότηση του 2015 και ενδεχομένως του 2016.
έτσι ώστε να περάσει ένα μήνυμα στις αγορές ότι το χρέος της Ελλάδας έχει καταστεί βιώσιμο και δεν θα επανέλθουμε πάλι στην ίδια συζήτηση σε 2 ή 3 μήνες γύρω από αυτό το θέμα, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες, να περάσει ένα μήνυμα εμπιστοσύνη στις ξένες αγορές και να μπορέσει η οικονομία να λειτουργήσει κάτω από ομαλές συνθήκες και όχι άγχους. Κάθε τρίμηνο να έρχεται η Τρόικα εδώ ή οι θεσμοί και να λένε το χρέος σας δεν είναι βιώσιμο. Άρα γι' αυτό το θέμα πρέπει να λυθεί τώρα, το θέμα του χρέους, μαζί με τα εκκρεμή θέματα της διαπραγμάτευσης που κατά την άποψή μου δεν είναι πάρα πολύ σημαντικά, με την έννοια αν υπάρξει πολιτική βούληση και λογική επικρατήσει από τους εταίρους μας στα θέματα, για παράδειγμα, που σας ανέφερα, τα δύο καυτά θέματα, το συνταξιωτικό και το θέμα της αγοράς εργασίας. Τα άλλα, κατά την άποψή μου, μπορεί να βρεθούν λύσεις. Αλλά οι λύσεις αυτές πρέπει να ενταχθούν σε ένα γενικότερο πλαίσιο που θα περιέχει την αδειάρρωση του χρέους και θα περιέχει ένα γενναίο επενδυτικό πρόγραμμα, είτε είναι του Juncker είτε είναι κάτι συμπληρωματικό, γιατί η οικονομία για να επανακινηθεί χρειάζεται σε αυτή τη φάση να στηριχθεί από δαπάνες, επενδυτικές δαπάνες που θα προκύψουν από κοινοτικούς πόρους, διότι ο ιδιωτικός τομέας έχει πληγεί αφάνταστα τα 5 τελευταία χρόνια. Οι τράπεζες βρίσκονται στο κακό τους χάλι, δεν έχουν ρευστότητα και επομένως δύσκολα χρηματοδοτούν την οικονομία, και εξάλλου αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από το γεγονός ότι ενώ έχει αποκατασταθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας, οι εξαγωγές μας είναι στάσιμες. Και είναι στάσιμες γιατί καταστράφηκε το 25% της παραγωγικής μας βάσης τα 5 τελευταία χρόνια, και γιατί οι τράπεζες δεν έχουν ρευστότητα για να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εξωστρέφεια και έχουν δυνατότητα να πραγματοποιούν εξαγωγές. Άρα, αν δεν υπάρξει ένα συνολικό πακέτο, εάν οι εταίροι μας εθελοτυφλούν, συνεχίσουν να εθελοτυφλούν, πιστεύω ότι αυτό δεν θα βλάψει μόνο την ελληνική οικονομία, αλλά θα συνεχίσει να βλάπτει και την αξιοπιστία της ίδιας της Ευρωζώνης. Εντάξει, κυρία Σακοράφα. Λοιπόν, με την άδειά μας και με την...